Να υποδεχθούμε λοιπόν τις εκλεκτές κυρίες που έχουμε μαζί μας και σήμερα και τις ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τη Μαργαρίτα Κάρδαρη. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Για την πρόσκληση. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Τη Μάρα Μεθενίτη, φοροτεχνικό, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς τα μαύρα, η κυρία Μεθενίτη. Τα μαύρα. Είναι λίγο δύσκολη μέρα σήμερα για εμάς τους Ολυμπιακούς. Α, γι' αυτό. Γι' αυτό. Εντάξει, πάντως έπεσε ηρωικά ο Ολυμπιακός. Έπεσε ηρωικά. Κάναμε αλλά έπεσε. Κάναμε το μαύρο. Και το πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να πάμε και καλύτερα φέτος, αλλά. Και χρόνο. Πιστεύουμε την ομάδα. Μην χαμογελάς, Μάρα, γιατί φορά στο μαύρο. Και του χρόνου επίσης θα έχετε την ευκαιρία. Καλή επιτυχία και σε εσάς, βέβαια. Καλή επιτυχία και στον Παναθηναϊκό. Όλη η Ελλάδα τώρα, εφόσον είναι και έτσι εκπροσωπεί την Ελλάδα. Εκπροσωπείται η Ελλάδα. Ακριβώς. Γι' αυτό καλή επιτυχία. Παναθηναϊκός ΑΕΚ Ρεάλ Μαδρίτης, αύριο στο τελικό της Ευρώπης στο μπάσκετ. Πάμε τώρα στα πολιτικά μας εδώ πέρα. Έλα, ξεκινά εσύ με την κυρία Κάρδαρη. Τώρα, εγώ έχω ρωτήσει, κυρία Κάρδαρη. Γι' αυτό στο δίνω. Θέλετε δηλαδή να υιοθετήσετε παιδιά, άκουσα εγώ. Όχι, δεν είναι. Δηλαδή, αν κάποιος είναι τρίτεκνος τώρα, θα πάρει άδεια για περίπτερο, θυμάμαι παλιά που λέγανε. Παίρνει άδεια για περίπτερο. Ένα από τα προνόμια. Ένα από τα προνόμια. Έχουμε κι άλλα. Τα βγάλεις, ανοίξουμε μαζί. Άντε, παιδιά, καλές δουλειές. Έχουμε κι άλλα προνόμια. Λοιπόν, θα αναλυφθεί κάποια νομοθετική πρωτοβουλία, όπως ακούσαμε, ναι, όπου οι τρίτεκνες οικογένειες θα εξομοιωθούν με τις πολύτεκνες. Μάλιστα. Βέβαια, εγώ να επισημάνω από την αρχή εδώ. Πάντως, συγγνώμη, για να μιλήσουμε πολύ σοβαρά τώρα. Ναι. Και επειδή έχουμε τα προβλήματα αυτά που έχουμε με το δημογραφικό και το γεγονός ότι είμαστε μια χώρα η οποία συρρυκνώνεται, δεν λέω ότι είμαστε μόνο εμείς. Δηλαδή, συμβαίνει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως στα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν εντύπωση κυρίως έχει να κάνει με τον τρόπο ζωής, βεβαίως και με τα οικονομικά προβλήματα στη χώρα μας, γιατί περάσαμε 11 χρόνια πολύ δύσκολα εδώ. Και ένα ζευγάρι με νέα παιδιά δύσκολα θα πάρει την απόφαση να πάει στο επόμενο βήμα. Ναι. Είναι σημαντικό να δίνονται συνέχεια κίνητρα και να δίνονται συνέχεια πολιτικές. Το λέω γιατί άκουσα τον Κυριάκο Μητσοτάκη προχθές στο συνέδριο που έκανε το Real Media Group για το δημογραφικό, που είπε ότι έχουμε κάνει 50 πολιτικές. Καλές είναι οι 50 πολιτικές, χρειάζονται 100, θα έλεγα. Με πολύ καλή διάθεση. Συμφωνήσω για να δεχτούν τα παιδιά να πάνε στο επόμενο βήμα. Να τα λέμε και τα καλά, αφού συμβαίνουν. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν με ένα μέτρο που θα εξισωθούν οι τρίτεκνες οικογένειες με τις πολύτεκνες και αφορά 200.000 οικογένειες αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, να δούμε ποια είναι τα προνόμια των πολυτέκνων για να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε. Αυξημένη μοριοδότηση σε πανελλαδικές εξετάσεις και μεταγραφές φοιτητών και διορισμούς στο δημόσιο. Μάλιστα. Μειωμένο τεκμήριο. Αυτό με το δημόσιο δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε με τίποτα, έτσι. Είναι πάντα κίνητρο. Είναι κίνητρο. Από τότε που ήμουν εγώ. Έχουμε μια αγάπη. Γιατί έχουμε πόσα χρόνια είχα να πάρουν αύξηση. Από τότε δημόσιο που ήμουν εγώ υποψήφιος για να μπω σε ΑΕΗ, θυμάμαι ότι συζητάγαμε το δημόσιο. Τότε που άνοιξες και την πόρτα της επικοινωνίας των ΕΜΕ και μέσω μας ξενημέρωσης, για πάμε τα υπόλοιπα, είχε νόημα το δημόσιο. Δεν τώρα δεν απαξιώνω το δημόσιο. Ούτε τους, δεν απολαμβάνουν όμως. Αλλά να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε λίγο να κάνουμε και τίποτα άλλο στην Ελλάδα. Δηλαδή να σκεφτόμαστε και καμιά άλλη δουλειά να κάνουμε. Το λέω. Πάντως, συγγνώμη, κυρία Κάρδα, σας διέκοψα. Ναι, πραγματικά αυτό είναι κίνητρο πάντως, πραγματικά για πολλούς. Δηλαδή, όπου βλέπουν τη δυνατότητα να διοριστούν στο δημόσιο και υπάρχουν μόρια, αυτά βλέπουμε ότι μπαίνουν σε πρώτη ζήτηση. Υπάρχει μειωμένο τεκμήριο κατά 50% για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η Μάρα τα ξέρει καλύτερα αυτά. Μειωμένο τιμολόγιο στο ρεύμα. Αυτοκίνητο με έκπτωση στο τέλος ταξινόμησης κατά την αγορά. Απαλλαγή από το φόρο πολυτελούς διαβίωσης για τα εξαθέσια γιοταχή. Βλέπουμε τις οικογένειες σε μεγάλα αυτοκίνητα να μεταφέρονται. Να πάρουν πούλμαν οι άδειες ταξί, κάποιος εδώ ακούστηκε ότι ενδιαφέρεται, άδειες ταξί. Εκπτώσεις στα δημοτικά τέλη. Οικονομική ενίσχυση από τους δήμους για τη γέννηση τρίτου και τέταρτου παιδιού. Προστασία από την απόλυση, να σταθώ λίγο εδώ. Για σταθείτε. Όταν κάποιος απολύεται, παίρνει την αποζημίωσή του και θεωρείται η απόλυσή του νόμιμη. Στις περιπτώσεις όμως αυτές, η απόλυση θα πρέπει να γίνεται για σοβαρό λόγο, να ελέγχεται λοιπόν και το βάρος της απόδειξης πέφτει στον εργοδότη. Άρα είναι μια διαφορετική περίπτωση που μπορεί κάποιος να πάει και στα δικαστήρια και να αποδείξει ότι θα έπρεπε να υπάρχει πράγματι πολύ σοβαρός λόγος, να υπάρχει πετιότητα του ασφαλισμένου, του εργαζομένου. Ναι. Δεν είναι μία απλή περίπτωση απόλυσης, καταβάλλει αποζημίωση και φεύγει κάποιος. Και επίσης, διορθώστε με αν κάνω λάθος, πλέον προστατεύεται και ο πατέρας. Βεβαίως. Σε βεβαίως περίπτωση που έχει. Φυσικά. Μάλλον εγκυμοσύνη η σύντροφός του, η σύζυγός ναι, του. Ναι. Είναι με, πατέρας, όσο με τελευταίους νόμους, έτσι πράγματι υπάρχει προστασία στην οικογένεια γενικά. Μειωμένα δικαστικά έξοδα. Μάλιστα. Εδώ τώρα οι εισιτήρια
με έκπτωση στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα πλοία, μειωμένο εισιτήριο σε ποδοσφαιρικούς αγώνες. Αυτό τους... είναι καλό κίνητρο. Ναι, είναι και επίκαιρο. Μειωμένο εισιτήριο. Λοιπόν, ελεύθερη είσοδη σε μουσεία, θέατρα, ισόβια διατήρηση της ιδιότητας του πολυτέκνου. Τι σημαίνει αυτό για τους τρίτεκνους? Όταν ένα παιδί έφτανε τα 18, η οικογένεια έχανε τα προνόμια της τριτεκνίας. Όταν έφτανε Έχανε τα προνόμια της τριτεκνίας. Πότε? Όταν ένα παιδί από την τρίτεκνη οικογένεια ενηλικιόταν. Α, μάλιστα. Ξεπερνούσε τα 18. Τώρα αυτό πάλι επανεξετάζεται για τους τρίτεκνους και ειδικά οι πολύτεκνοι δεν έχαναν ποτέ αυτή την ιδιότητα. Άρα όσα επιδόματα έπαιρναν, τα έπαιρναν εφόρου ζωής. Εγώ θέλω εδώ να σημειώσω όμως, να κάνω μια δική μου παρατήρηση, ότι δεν ακούσαμε τίποτα σε σχέση με μια διαφορετική μεταχείριση στα θέματα συνταξιοδότησης και ευνοϊκών ορίων συνταξιοδότησης για τους πολύτεκνους. Μια διαφορετική μεταχείριση στους τρίτεκνους υπάρχει μόνο στο δημόσιο. Από πλευράς ορίου ηλικίας πάντα μιλάω, δηλαδή οι τρίτεκνοι και πατέρες και μητέρες θα μπορούσαν με κάποιες προϋποθέσεις να βγουν πολύ πιο νωρίς από τα 62 με μια 20ετία. Αυτό τώρα δεν είδαμε να προστατεύεται στους πολυτέκνους και για τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό δηλαδή θέλω να επισημάνω, ότι κάτι που ισχύει στο δημόσιο για τους τρίτεκνους παύλα πολύτεκνους, καλό θα είναι να μεταφερθεί και στον ιδιωτικό τομέα, και αν είναι δυνατόν, με πιο ευνοϊκά ακόμη όρια. Και να επισημάνουμε και αυτό που άλλαξε το φορολογικό κομμάτι όσον αφορά τις οικογένειες με τα παιδιά, ότι έχουμε και αύξηση στο φορολόγιο του από πέρσι συν 1.000 ευρώ αναπροστατευόμενο μέλος. Νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι και κάτι παραπάνω, ειδικά για τους ανθρώπους που έχουν περισσότερα παιδάκια, τρίτεκνους ή πολύτεκνους, να μην είναι δηλαδή όλες τις γενικές περιπτώσεις. Και βέβαια, πολύ σημαντικό πρόβλημα είναι και το πρόβλημα της στέγασης με το πρόγραμμα των 10.000 ακινήτων που δόθηκε το προηγούμενο διάστημα και τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους, οι οποίοι εξαιρούνται τελείως από το επιτόκιο. Έχουν μηδενικό επιτόκιο, σημαντική παρέμβαση και αυτή. Καλό θα ήταν να δει το κυβερνητικό επιτελείο αν υπάρχει δυνατότητα οικονομική και επέκταση του συγκεκριμένου μέτρου, γιατί 10.000 περιπτώσεις είναι πάρα πολύ λίγες. Μάλιστα. Πολύτε. Πάμε, κυρία Μεθενίτη, στα επιτόκια να δούμε τι συμβαίνει με τα επιτόκια των ρυθμίσεων σε ΔΟΗ. Το είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα εδώ μαζί. Βλέπουμε τώρα και ότι υλοποιείται. Ήρθε πράγματι τροπολογία σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης αυτή την εβδομάδα, το οποίο ορίζει ότι επιστρέφουν τα επιτόκια στα περσινά επίπεδα. Η ισχύ τη προστασία θα παραμείνει μέχρι και 31 Τρίτου το 2025. Να πούμε ότι το επιτόκιο της ρύθμισης για τις 12 δόσεις επιστρέφει στο 4,35 από το 6,68 που είχε ανέβει το προηγούμενο διάστημα από τον Απρίλιο του 2024 και μετά, ενώ στις 24 ή τις 48 δόσεις, σε περίπτωση που κάποιος επιλέξει να ρυθμίσει σε περισσότερες δόσεις την οφειλή του, φτάνει πάλι στα 5,87 από τα 8,18 που είχε αυξηθεί το προηγούμενο διάστημα. Σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι το επιτόκιο για την εκπρόθεσμη καταβολή παραμένει μέχρι τις 9 Αυγούστου στο 8,76 ετήσιο ή 0,73% ανά μήνα καθυστέρησης. Και επίσης πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι όσοι άνθρωποι έχουν κάνει ήδη ρύθμιση και έχουν πληρώσει μία ή και δύο δόσεις, μία τον Απρίλιο, μία τον Μάιο, δεν θα χάσουν αυτά τα χρήματα, δεν θα χάσουν την ευνοϊκή αυτή ρύθμιση. Θα έχει αναδρομική ισχύ από 1η-4η 24 και τις δόσεις τις οποίες έχουν το ποσό που έχουν καταβάλει περισσότερο, θα το πιστωθούν στο ενεδόση του Ιουνίου. Μάλιστα. Και θα αλλάξει βέβαια και το δοσολόγιο τους, γιατί θα είναι μειωμένο. Να πούμε βέβαια και για την διαδικασία της αμφισβήτησης. Βέβαια, γιατί εδώ πέρα τώρα, άμα θέλεις να αμφισβητήσεις, εδώ τώρα έχει ενδιαφέρον. Είσαι ελεύθερος επαγγελματίας και σου λένε θα πάμε εδώ πέρα σε αυτή τη διαδικασία και λες εσύ, όχι παιδιά, εγώ αμφισβητώ. Πάμε να δούμε τι σημαίνει αυτή η τοποθέτηση. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντική διαδικασία αυτή. Πέρα από τις περιπτώσεις που έχουν μειώσει, όπως είπε πολύ σωστά πριν και η κυρία Κάρδαρη, για την μείωση που έχουν στο τεκμαρτό 50% όσοι είναι τρίτεκνοι, υπάρχει και μια άλλη διαδικασία ανθρώπων οι οποίοι θα χρεωθούν το συνολικό ποσό, το 100% δηλαδή του τεκμαρτού εισοδήματος όπως θα υπολογιστεί, και θα πρέπει μετά να κάνουν ίδιες ενέργειες προκειμένου να υπάρξει μείωση. Σε λειτουργία λοιπόν η πλατφόρμα, τέθηκε αυτή την εβδομάδα. Δύο είναι οι μεγάλες κατηγορίες που μπορούν να αμφισβητήσουν. Η πρώτη κατηγορία είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποιον αντικειμενικό λόγο αμφισβήτησης του ποσού που έχει υπολογιστεί με τον τεκμαρτό τρόπο. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κάποια στρατιωτική θητεία μέσα στο 2023, κάποιες ημέρες, φυλάκιση, αν υπάρχει κάποια βεβαίωση εννοείται φυλάκιση, νοσηλεία σε νοσοκομείο ή σε κάποια κλινική. Θα πρέπει βέβαια να υπάρχουν δικαιολογητικά για όλες αυτές τις περιπτώσεις που αναφέρουμε. Εκτεταμένες φυσικές καταστροφές, είδαμε το προηγούμενο διάστημα, πυρκαγιές, πλημμύρες, πάρα πολλοί δεν κατάφεραν να λειτουργήσουν τις επιχειρήσεις τους, ανάκληση της άδειας λειτουργίας για κάποιο λόγο, απαγόρευση της
λειτουργίες του καταστήματος ή άλλοι λόγοι ανωτέρας βίας, όπως για παράδειγμα η ασθένεια ενός ανήλικου τέκνου, το οποίο μπορεί να έχει νοσηλευτεί το προηγούμενο διάστημα. Αυτοί τι κάνουν, μπαίνουν στο My Business Support, κάνουν μία αίτηση, επιλέγουν το λόγο για τον οποίο, με τους συγκεκριμένους που αναφέραμε πριν, για τον οποίο αιτούνται τη μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος, επισυνάπτουν στην ίδια εφαρμογή τα δικαιολογητικά που στηρίζουν αυτή τους την θέση και μετά η προϊστάμενος εισδόησης στην οποία ανήκουν επιλέγει για το αν και κατά πόσο ανεπληρούν τις προϋποθέσεις προκειμένου να λάβουν κάποια μείωση και πόση θα είναι αυτή η μείωση σε σχέση με, αυτή που, με το ποσό που τους έχει υπολογιστεί. Η άλλη κατηγορία βέβαια των ανθρώπων που αμφισβητούν είναι και αυτοί οι οποίοι έχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Ποιοι είναι αυτοί? Αυτοί είναι που δεν έχουν κάποιον από τους αντικειμενικούς λόγους, αλλά με βάση τα καθαρά τους κέρδη δηλώνουν ότι δεν έχουν τα εισοδήματα που έχει υπολογίσει η ΔΟΗ για αυτούς. Σε αυτή την περίπτωση, για να μπορέσει να γίνει, να προχωρήσει η διαδικασία, θα πρέπει κατά τη διάρκεια υποβολής του εντύπου να συμπληρώσουν τον κωδικό 443 σε περίπτωση που είναι ο σύζυγος της δήλωσης ή 444 σε περίπτωση που είναι η σύζυγος της δήλωσης. Εφόσον οριστικοποιηθεί η φορολογική δήλωση έχοντας τικάρει αυτούς τους κωδικούς, ανοίγει το ερωτηματολόγιο, το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο στην εφαρμογή My Business Support και εντός 60 ημερών θα πρέπει να το συμπληρώσουν. Τι ερωτήσεις έχει αυτό το ερωτηματολόγιο? Τι καταθέσεις έχουμε σε τράπεζες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Τι μετρητά έχουμε στο σπίτι μας? Τι κινητά αξίας υπάρχουν στο σπίτι μας? Τι λογαριασμούς ΔΕΗ έχουμε και τι καταναλώσεις κάνουν, λογαριασμούς ΕΙΔΑΠ? Τι ταξίδια έχουμε κάνει την προηγούμενη χρονιά, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό? Με τι μέσα έχουμε μετακινηθεί, αεροπλάνο, αυτοκίνητο κτλ.? Με τα πόδια. Βλέπω. Τι δαπάνες έχουμε κάνει? Αυτό το έντυπο συμπληρώνεται και για το σύζυγο και για τη σύζυγο, που σημαίνει ότι γίνεται κοινή κατάθεση του εντύπου. Εκεί ίσως και να υπάρχει ένα θέμα προσωπικών δεδομένων. Βέβαια, η νομικός της παρέας το γνωρίζει πολύ καλύτερα και είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει, όντως υπάρχει. Πολύ σημαντικό πρόβλημα αυτό, γιατί καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να υπάρχει έστω και ένα μικρό ποσό μετρητών από τον ένα ή τον άλλο σύζυγο στο σπίτι και να μην θέλει το δεύτερο μέλος να γνωρίζει ότι υπάρχει αυτή η διαδικασία. Αφού λοιπόν συμπληρωθεί αυτό το ερωτηματολόγιο, το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί βέβαια με πολύ μεγάλη προσοχή, μετά θα μπορεί να γίνει έλεγχος από τη ΔΟΗ, ο οποίος βέβαια μπορεί να πάει πίσω όσα χρόνια θεωρεί ο ελεγκτής ότι κρίνει σκόπιμο προκειμένου. Όσα χρόνια. Να υπερβούμε και τη δεκαετία δηλαδή. Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει δυνατότητα να υπερβούμε και τη δεκαετία. Μάλιστα. Βέβαια, σπάνιες περιπτώσεις αυτές. Παρ' όλα αυτά μπορεί και να υπάρξει. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής είναι πολύ λίγες οι δηλώσεις οι οποίες έχουν προχωρήσει. Απαιτεί πολύ θάρρος αυτό. Συμφωνώ. Και αυτοπεποίθηση. Το αμφισβητώ και πάμε να με ελέγξετε. Πραγματικά πάρα πολύ θάρρος. Και βέβαια και πολύ καλό αρχείο. Ναι. Γενικότερα. Γιατί επίσης θα πρέπει να έχουμε και αρχείο δεκαετίας τουλάχιστον. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι. Τουλάχιστον δεκαετίας. Γιατί δεν γνωρίζουμε τι μπορεί να ζητήσει ο έλεγχος και πρέπει να έχουμε τα αντίστοιχα δικαιολογικά για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τη δική μας θέση. Οπότε... Και ο ΕΦΚΑ, με συγχωρείτε για την παρέμβαση, και ο ΕΦΚΑ ζητάει να κρατάμε το αρχείο για 10 χρόνια, ανεξάρτητα αν έχει βγει η απόφαση συνταξιοδότησης. Ναι. Μπορεί να γίνει στο μέλλον κάποια αναζήτηση, κάποιος έλεγχος. 10 χρόνια λοιπόν δεν πρέπει να... Πρέπει να το διατηρούμε, έτσι, ναι, να διατηρούμε το αρχείο μας για τον ΕΦΚΑ. Ναι. Και κάτι τελευταίο, δημοσιεύτηκε η υπουργική απόφαση χθες για τα χρέη με τις 30.000, οπότε απελευθερώνεται όλα τα εμπόδια, φεύγουν και μπορούμε να προχωρήσουμε στη σύνταξη με οφειλές 30.000. Μάλιστα. Πάντως για το αρχείο που λέγατε με την κυρία Καρδίνη και εσείς, κυρία Παθενητή, εγώ που όποτε πιάνω ένα συμβόλαιο που έχω εκεί για ένα διαμέρισμα, το πιάνω λες και είναι γραφή η οποία βρέθηκε, ας πούμε, στην πόλη των Φαραώ, έξω από το Κάιρο, εκεί πέρα, στην Νεκρόπολη. Είναι συγκεκριμένο το χαρτί που χρησιμοποιεί. Γραμμική αλφα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, κράτα τα χαρτιά για τα επόμενα πολλά χρόνια, είπαμε ότι κάνουμε βήματα μπροστά. Αυτά δεν πρέπει κάποια στιγμή να ψηφιοποιηθούν με έναν τρόπο, να τα έχουμε, παιδί μου, σε ένα mail, να τα έχουμε, σε έναν υπολογιστή. Θες και εσύ πολλά, περίμενα. Έχουμε τα χαρτιά και τα κρατάμε τα χαρτιά, τα πιάνουμε έτσι. Μην πάθει τίποτα. Τα συμβόλαια πλέον περνάνε και μέσω του My Property, οπότε υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα, βέβαια, από το 23 και δεν τόσο, πάρα πολλά δεν δεδομένα εκεί. Παρ' όλα αυτά και τα συμβόλαια. Κρατήστε αυτά τα σε φυσικό αρχείο και ας είναι αυτά τα κείμενα. Και σε φυσικό αρχείο, απλά υπάρχει μια μορφή και ηλεκτρονικά πλέον. Ξέρετε πώς το έλεγε αυτό ο Αστερίξ και ο Βελίξ, έτσι. Το ξέρετε πώς το. Για πες. Λέγανε υπάρχει πολύ μαρμαροκρατία εξαιτίας των Ρωμαίων. Μαρμαροκρατία. Κυρίες μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.